Ο Ολυμπιακός Βόλου περιμένει με αγωνία μέχρι τις 13 Σεπτεμβρίου, οπότε και θα συνεδριάσει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και θα επιληφθεί του νέου φακέλου που κατέθεσε η ΠΑΕ με την αλλαγή του μετοχολόγιου της. Το ευχάριστο πάντως είναι ότι στα γραφεία της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου έφτασε το έγγραφο της FIFA που ζητά ενημέρωση για τα όσα συμβαίνουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Να σημειώσουμε πως εάν η FIFA θεωρήσει ότι υπάρχει πολιτική παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου, τότε όλες οι ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κινδυνεύουν με αποκλεισμό, όπως και η Εθνική Ελλάδος. Να μην ανησυχούν, ζήτησαν από τους παίκτες του Ολυμπιακού Βόλου οι διοικούντες της ομάδος στη συνάντηση που έγινε χθες το βράδυ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο μετά τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν οι παίκτες, τονίζοντάς τους παράλληλα ότι όλα θα πάνε καλά. Το παρόν έδωσαν ο πρόεδρος του Συλλόγου Παναγιώτης Μποτσιβάλης με το νομικό εκπρόσωπο της ΠΑΕ κ. Θανάση Χαρμάνη, οι οποίοι συνομίλησαν με τους παίκτες, μεταφέροντάς τους την αισιοδοξία ότι ο Ολυμπιακός Βόλου θα παραμείνει στη Super League. Παράλληλα, τους ζητήθηκε να κάνουν υπομονή μέχρι τις 13 Σεπτέμβρη, οπότε θα γνωρίζουν την απόφαση. Να είστε βέβαιοι ότι όλα θα πάνε καλά, ήταν μεταξύ άλλων τα λόγια των ανθρώπων της ΠΑΕ. Όλοι οι παίκτες είναι υποχρεωμένοι να περιμένουν τις εξελίξεις. Ωστόσο, για αύριο στις 7.30 το απόγευμα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Ολυμπιακός Βόλου θα δώσει φιλικό παιχνίδι με την Κέρκυρα και έτσι θα είναι ευκαιρία να ξεμουδιάσουν και οι παίκτες του αλλά και ο Χάβι Γκραθία να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα.